Επιστρέψαμε, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ στο δροσερό στούντιο του Αιγαίου TV, να στείλουμε τις ευχές σε όλους εσάς και βεβαίως ελάτε να συνεχίσουμε κάπου εκεί που σας αφήσαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή είδαμε την ορκομοσία του νέου συμβούλου του κ. Γιώργου Τρικύλη που ευχόμαστε τα καλύτερα. Ακούσαμε τις τυπικές δηλώσεις του κ. Γιάννη Γαλουζή. Πάμε τώρα να πούμε ότι λίγο μετά καταβήκαμε από το Δημοτικό Μέγαρο, περπατήσαμε στην πλατεία και βρεθήκαμε στον όροφο του αναγνωστηρίου για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία της συνέντευξης τύπου. Αρχικώς μίλησε ο κ. Γιώργος Τρικύλης, λίγο μετά οι δύο δικηγόροι, Γιώργος Μαμουζέλος και Δημήτρης Καρδούλιας, και ξανά έκλεισε αυτό τον πρόλογο ο κ. Γιώργος Τρικύλης, που θα αναφερθεί σε αυτά που λίγο νωρίτερα σας είπα εγώ σε τίτλους. Πάμε να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, αυτό το συγκεκριμένο μέρος και στο τελευταίο κομμάτι σας κρατήσαμε και την πρώτη δική μου ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση και ήρθατε εδώ σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Οφείλαμε να πούμε κάποια πράγματα για το θέμα της απόφασης του εφετείου της Ρόδου, του εκλογοδικείου που λέμε εμείς λαϊκά τέλος πάντων, η οποία μας δικαιώνει και θα ήθελα να πω δύο κουβέντες όλες και όλες και μετά να μιλήσουν επί των νομικών θεμάτων οι δικηγόροι μου, ο κύριος Μαμουζέλος Γιώργος και ο κύριος Καρδουλιάς Δημήτρης που χειριστήκαν την υπόθεση. Θέλω να τους ευχαριστήσω. Η συμβολή τους ήταν κάθε οριστική. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω Ψαρά Μανώλη για τη βοήθεια του σε αυτή την υπόθεση στη συγκέντρωση στοιχείων και να δώσω το λόγο στους δικηγόρους μου να μιλήσει ο κύριος Μαμουζέλος και μετά ο κύριος Καρδούλιας. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κύριο Τρικύλη για τη σημερινή του ορκομοσία και για την κατάληψη της θέσης του Τακτικού Δημοτικού Συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλλιμνίων. Απλά λίγα λόγια όσον αφορά το ιστορικό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Από το πρώτο ραντεβού που είχαμε τον κύριο Τρικύλη, η εντολή που έλαβα ήταν να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάδειξη της αλήθειας και της νομιμότητας όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μια υπόθεση με ιδιαιτερότητες και δυσκολίες λόγω της φύσης της είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία όσον αφορά τις εκλογικές διαφορές με αρκετές δυσκολίες διαδικαστικές και με πολύ σύντομες προθεσμίες. Ο κύριος Τρικύλης αποφάσισε να τραβήξει ένα μοναχικό δρόμο από τη στιγμή που αποφάσισε να ασκήσει την ένσταση αυτή και παρά τις όποιες προτροπές που είχε άμεσες ή έμεσες να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια. Το εκλογικό υλικό, μετά από εμπεριστατωμένη εξέτασή του, που αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, και μιλάμε για το εκλογικό υλικό του 35ου εκλογικού τμήματος του Δήμου Καλλιμνίων, έδειχνε εξ αρχής εξόφθαλμα ότι 9 ψηφοδέλτια ήταν ατσαλάκωτα. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ουδέποτε τυπλώθηκαν, ουδέποτε μπήκαν στον προβλεπόμενο από την εκλογική νομοθεσία φάκελο, ουδέποτε μπήκαν εντός της κάλπης, ουδέποτε εξήχθησαν εκτός της κάλπης. Είναι δεδομένο και γνωστό της πάσης ότι ένα ψηφοδέλτιο για να μπει μέσα στην κάλπη πρέπει να φέρει τουλάχιστον κάποιες τσακίσεις, διπλώσεις. Τελικά, η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, με αριθμό Α502/19, διαπίστωσε ακριβώς αυτό το πράγμα. Με τρόπο που δεν επιτρέπει αμφιβολίες, ότι τα ψηφοδέλτια αυτά εξ αρχής δεν έπρεπε να χαρακτηριστούν ως έγκυρα. Η απόφαση κάνει λόγο για εξόφθαλμη διαφοροποίηση των συγκεκριμένων ψηφοδελτίων από όλα τα υπόλοιπα, καθώς είναι τα μόνα τα οποία δεν φέρουν τις τσακίσεις, πτυχώσεις που υποδηλώνουν τοποθέτησή τους σε φακέλους. Και καταλήγει η απόφαση ότι είναι αδύνατο να εξήχθησαν από την κάλπη, ανεξαρτήτως των συνθήκων που ενδεχομένως εμφυλοχώρησαν και υπό τις οποίες
Τα σφάλματα αυτά έλαβαν χώρα κατά το στάδιο της καταμέτρησης του ψήφου. Αυτό αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης διαδικασίας που έχει πάρει ήδη τον δρόμο της. Με την απόφαση αυτή, ο κύριος Τρικύλης αναδείχθηκε έκτος τακτικός δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Νέα Κάλυμνος, γεγονός που οδήγησε και στην ορκομοσία του σήμερα. Θεωρούμε όλοι ότι αυτή η απόφαση αποτελεί μία νίκη για τη δημοκρατία και αποκατάσταση της νομιμότητας και της πραγματικής λαϊκής βούλησης. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη στον κύριο Τρικύλη σε ό,τι αποφασίσει στην πορεία σχετικά με τη θέση του στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου και οι εξελίξεις θα δείξουν τα επόμενα στάδια. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ο κύριος Καραγιώτης. Εγώ με τη σειρά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη του κυρίου Τρικύλη και στο πρόσωπό μου για την υπεράσπιση του στη συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία είναι πρωτόγνωρη ως προς τα δεδομένα για τα δωδεκανησιακά, ίσως και πανελλαδικά δεδομένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την άψογη, την εξαιρετική συνεργασία και τη συναδελφικότητα που επέδειξε και ο συνάδελφός μου Γιώργος Μαμουζέλος. Τον ευχαριστώ πραγματικά θερμά, οφείλω να το κάνω. Ευχαριστώ επίσης και εγώ τον κύριο Ψαρά Μανώλη, γιατί η συνδρομή του ήταν κέρια για τη συλλογή όλων αυτών των στοιχείων, που οδήγησαν στη νίκη πραγματικά, όπως είπε ο συνάδελφός μου, της δημοκρατίας και την αποκατάσταση πραγματικά της εκτροπής της πολιτικής που είχε γίνει με αυτό το απίστευτο για τα τοπικά δεδομένα, ίσως και πανελλαδικά, ό,τι συνέβη δηλαδή στο 35ο εκλογικό τμήμα. Πρόκειται για μια πραγματικά απόφαση η οποία είναι κόλαφος για όλους, για τις Κασάνδρες και όλους όσους από πριν θέλανε να κρίνουν και να υποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη και αρχίσανε και μιλάγανε για το τι θεωρείται άκυρο και τι δεν είναι, δεν αφήσανε δηλαδή την ίδια τη δικαιοσύνη να μιλήσει που μίλησε. Θέλω να πω στο σημείο αυτό, για να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει δικαίωμα από την πλευρά του ιτημένου στην προκειμένη φάση να ασκήσει νόμιμο δικαίωμα ανέρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τρέχει συγκεκριμένη προθεσμία. Εκτιμώ εγώ όμως ότι οι πιθανότητες είναι μάλλον αρνητικές. Αυτή είναι όμως η προσωπική δική μου άποψη, διότι δεν μπόρεσαν ποτέ να εξηγήσουν πιστικά στην ακροαματική διαδικασία και γενικώς στους φακέλους που κατέθηκαν, πώς αυτά τα επίμαχα 9 ψηφοδέλτια, τα οποία ακυρώθηκαν, βρέθηκαν και μπήκανε στο σάκο και εξήχθησαν υποτίθεται από τους συγκεκριμένους, από την κάλπη και τους συγκεκριμένους φακέλους. Είναι χαρακτηριστικό, όπως σας είπε περιληπτικά ο συνάδελφός ο κ. Μαμουζέλος, να σας διαβάσω το σχετικό μόνο απόσπασμα της αποφάσεως, της Α502 του 19, όπου λέει προκύπτει ότι δεν έχουν τις χαρακτηριστικές τσακίσεις που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας προκαλούνται με τη δίπλωση και τοποθέτησή τους ετός των αντίστοιχων φακέλων, αλλά φέρουν όλα ίδια μια ελαφριά δίπλωση στο μέσο που δημιουργείται από τη διαδικασία όμως δεματοποίησής τους με τη χρήση λάστιχου από το δικαστικό αντιπρόσωπο. Γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ψηφοδέλτια αυτά ουδέποτε διπλώθηκαν από τον εκλογέα 4 φορές ή και περισσότερες προκειμένου να τοποθετηθούν ετός των φακέλων, των εκλογικών. Κρίνει λοιπόν το δικαστήριο ότι είναι αδύνατο να εξήχθησαν από την κάλπη και επομένως είναι άκυρα, ανεξαρτήτως της αριθμίσης μοναγραφής και αναγραφής που έχουν και την συμπερίληψή τους στα βιβλία της εφορευτικής. Γενομένης λοιπόν δεκτής ως βάσιμης της σχετικής ένστασης, δηλαδή και το ίδιο το δικαστήριο θεωρεί ότι είναι αδιανόητο, αν δεν έχει τουλάχιστον 4 τσακίσεις, είναι κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και όπως μπορεί να αντιληφθεί ο κάθε μέσος συνετός άνθρωπος, δεν μπορεί να μπει στο συγκεκριμένο φάκελο εκλογής που δίνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος στο κάθε εκλογικό τμήμα, δεν μπορεί να μπει μέσα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να μπει μέσα από τη σχισμή της κάλπης, γιατί αυτομάτως θα τσακιστεί. Το να είναι σχεδόν σιδερωμένο και σχεδόν ολοκένουργιο είναι αδιανόητο. Η διαδικασία τώρα τρέχει. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες, γιατί τρέχει και η ποινική διαδικασία. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία η οποία θα φανεί. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους γραμματείς, γιατί πιθανόν να νομίζουν οι γραμματείς του εκλογικού τμήματος ότι είχαν κάποια εμπλοκή. Δεν έχουν κάποια εμπλοκή. Να μην φοβούνται, γιατί δεν υπογράφουν τα βιβλία της εφορευτικής, δεν ψηφίζουν
ως προς αυτό. Να απαντήσω και ως συνυπερασπιστής του κυρίου Τρικύλη ότι, γιατί ακούστηκαν πολλά, ειδικά στο διαδίκτυο, γιατί έκανε τη δήλωση τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάπου στον Ιούνιο, περί 20 Ιουνίου, 19 Ιουνίου. Αυτό ήταν το απόλυτο, αναφέρετο δικαίωμά του και θα έπρεπε να επικροτηθεί, διότι ήταν απολύτως θεσμικός σε αυτό τα οποία έκανε. Αναφέρθηκε και είπε όλα όσα είπε στο ανώτατο θεσμικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης στον τόπο μας, στο νησί μας, και εκεί, από το να ακολουθεί τα κουτσομπολιά του διαδικτύου ή των καφενείων, μίλησε καθαρά και ξάστερα, χωρίς να κρύβεται πίσω από τις λέξεις του, για αυτό το οποίο έγινε. Όχι αυτό να το καταχειριάσουμε γι' αυτό και να είμαστε υπέρ το να τα λέμε από πίσω ή από το διαδίκτυο μόνο. Θα έπρεπε να είναι προσέπαινο αυτή η ενέργεια του κυρίου Τρικύλη, ανεξαρτήτως το ότι δικαιώθηκε και τυπικά από το, με τη δικαστική απόφαση. Πιστεύω ότι ήταν ένα λάθος, να μου επιτραπεί, και αυτό κατά τη γνώμη μου αισθάνθηκε και συμφωνώ και σε αυτό με τον κύριο Μαμουζέλο, ήταν μοναχικός ο δρόμος που τράβηξε ο κύριος Τρικύλης, διότι πολύ απλά ήταν μια μεροληπτικότατη στάση από την πλευρά της παρατάξεώς του, που τον άφησαν, τουλάχιστον θα μπορούσαν να είναι απ' έξω όταν δια του επικεφαλής. Προφανώς, εντάξει, ίσως παρασυρμένος και ο τέλος δήμαρχος έκρινε ότι αυτά δεν έχουν κάποια τύχη για τον κύριο, κύριο Τρικύλη. Θεωρώ όμως ότι είναι τεράστιο το λάθος αυτό, γιατί τώρα αποδείχθηκε ότι, ότι βιάστηκαν κάποιοι και σε κάθε περίπτωση πήρανε θέση υπέρ ενός χωρίς να κριθεί αυτό από τη δικαιοσύνη. Αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση.